Στα τελευταία χρόνια, στον κόσμο του Android, οι συσκευές με compact διαστάσεις τείνουν να φθίνουν. Ακόμα χειρότερα είναι τα πράγματα στην high-end κατηγορία, όπου εκεί πέρα πραγματικά οι συσκευές είναι μετρημένες στα δάχτυλα. Και σίγουρα μία από τις καλύτερες επιλογές σε compact διαστάσεις και high-end χαρακτηριστικά είναι το Samsung Galaxy S21, το οποίο θα αποτελέσει το θέμα του σημερινού μας βίντεο. Πρωτού όμως ξεκινήσουμε να σας πω για άλλη μια φορά ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κανάλι και τη δουλειά μου όσοι επιθυμείτε να το στηρίξετε να κάνετε τις αγορές σας μέσα από τα link που βρίσκεται στην περιγραφή του βίντεο. Εκεί πέρα θα βρείτε και μια λίστα από συνεργαζόμενα καταστήματα και κάνοντα τις αγορές σας από εκεί πέρα δεν στοιχίζει απολύτως τίποτα έξτρα σε εσά. Αντιθέτω, βοηθάτε και στηρίζετε πάρα πολύ το κανάλι και τη δουλειά μου. Και φυσικά, αν θέλετε να ενημερώνεστε άμεσα για κάθε νέα προσφορά και πόνη, αλλά θα είναι να κάνετε και μια εγγραφή στο κανάλι μας στο Telegram. Το Telegram δεν είναι τίποτα άλλο από μια εφαρμογή την οποία μπορείτε να κατεβάσετε από το Play Store και εκεί πέρα κάθε φορά που θα ανεβάζουμε κάποια προσφορά θα σας έρχεται ειδοποίηση. Επίσης υπάρχει και δυνατότητα για αναζήτηση. Παραδείγματος χάρη, αν τσεκάρω εδώ πέρα Poco H3 και πατήσω αναζήτηση, θα δείτε τα αποτελέσματά μας. Και όσοι τυχεροί μας ε, ακολουθείτε στο Telegram, κάποιοι από εσάς προλάβατε να πάρετε το POCO 3 Pro, έκδοση 6GB 128, στα μόλις 169,6 ευρώ. Οπότε να το έχετε γι' αυτό υπόψη σας, αν σας ενδιαφέρουν οι αγορές από την ε, Κίνα και φυσικά μπορείτε να κάνετε εγγραφή και στη σελίδα μας στο Facebook, όπου εκεί πέρα θα ανεβάσουμε τις καλύτερες προσφορές, όχι όλες όπως κάνουμε στο Telegram και ειδικά στο εξελάκι που και εκεί πέρα έχετε δυνατότητα να ζήτησεις και υπάρχουν καθημερινά όλες οι προσφορές των καταστημάτων από την Κίνα. Πίσω λοιπόν στο βίντεο. Για πρώτη φορά μετά την εποχή του S6, μιλάμε για περίπου μία εξαετία, δεν έχουμε QHD οθόνη, δεν έχουμε κυρτή οθόνη, δεν έχουμε επέκταση με μνήμης, και δεν έχουμε γυάλινη πλάτη. Και όχι, δεν είναι μεταλλική, είναι από πλαστικό. Αλλά νομίζω ότι πρέπει να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή και να ξεκινήσουμε με το design της συσκευής, τον σχεδιασμό και την αίσθηση στο χέρι. Για αρχή να σας πω ότι η συσκευή έχει σχεδόν τις ίδιες διαστάσεις με τον προκάτοχό τη, τον Galaxy S20 και λέω σχεδόν γιατί το ύψος είναι ακριβώς το ίδιο, το πάχος είναι ακριβώς το ίδιο αυτό που αλλάζει είναι το φάρδος της συσκευής καθώς ο προκάτοχός της φυσικά έχει κριτή οθόνη με αποτέλεσμα να είναι πιο στενή συσκευή σε σχέση με το S21 το οποίο έχει επίπεδη οθόνη και περιμετρικά έχει και λίγο μεγαλύτερα bezel. Θα μπορεί να είναι κανείς ότι καθώς η συσκευή διαθέτει ίδιες διαστάσεις με το S20 αλλά κάνει και χρήση πλαστικού στην πλάτη ότι θα ήταν και πιο ελαφριά. Αντιθέτω από τα 163 γραμμάρια πήγαμε στα 169 με τον Galaxy S21. Υποθέτω ότι σε αυτό το γεγονό έπαιξε ρόλο ότι η οθόνη δεν είναι κυρτή με αποτέλεσμα να είναι μεγαλύτερο το φυσικό της μέγεθος. Αυτό που σίγουρα ξεχωρίζει στο design της συσκευή είναι το camera setup το οποίο ομοιότου δεν υπάρχει σε καμία άλλη συσκευή, δεν μας θυμίζει απολύτως τίποτα, είναι ένα ιδιαίτερο και ξεχωριστό design που σίγουρα κάνει την συσκευή μας να ξεχωρίζει από μακριά και ειδικά ο συνδυασμός που κρατάω στα χέρια μου, προσωπική μου άποψη, είναι πανέμορφος και ξεχωρίζει από όλες τις άλλες χρωματικές εκδόσεις της συσκευής μας. Το frame φυσικά είναι μεταλλικό. Στο κάτω μέρος της συσκευής έχουμε το slot το οποίο μπορεί να δεχτεί δύο nano SIM, την οπή του μικροφόνου, μία φύρα USB Type-C και το κάτω μέρος του στερεοφωνικού μας ηχείου. Από δεξιά έχουμε το Power Button, τα πλήκτρα ελέγχου της έντασης και στο πάνω μέρος βλέπετε τις οπές από τις οποίες εκτονώνεται ο ήχος από το πάνω μέρος του στερεοφωνικού μας ηχείου. Και από την αριστερή πλευρά δεν έχουμε απολύτως τίποτα. Φυσικά στο πάνω μέρο τη οθόνη υπάρχει η OP η οποία φιλοξενεί την selfie κάμερα και ίσα που διακρίνονται ανάμεσα στα bezel και το frame το ακουστικό μας το οποίο λειτουργεί και ως μέρος του στερεοφωνικού μας ηχείου. Και φυσικά η συσκευή όπως είναι αναμενόμενο διαθέτει και πιστοποίηση IP68 για προστασία από το νερό και την σκόνη. Αυτό που δεν μου άρεσε στο design της ε, συσκευής, είναι ότι το frame δεν δένει πολύ καλά με την πλάτη της συσκευή, αλλά όχι τόσο με την πλάτη όσο με την οθόνη. Το frame δεν αποτελεί συνέχεια της οθόνη με αποτέλεσμα αυτό να το αισθάνεσαι έντονα στα χέρια σου, αλλά σίγουρα και αυτό το θέμα όπως και η πλαστική πλάτη η οποία δεν σου αφήνει αυτή την αίσθηση πολυτέλειας ή που είχαμε μέχρι και τον Galaxy S20, μέχρι και την προηγούμενη γενιά, σίγουρα λύνεται με μια θήκη που προφανώ οι περισσότεροι θα χρησιμοποιήσετε για την συσκευή σα. Και φυσικά εννοείται πω εντό τη οθόνη υπάρχει ο αιστήρας δαχτυλικών αποτυπωμάτων, αλλά θα μιλήσουμε αργότερα για αυτόν. Τώρα, στο κομμάτι τη οθόνη, όπω είπαμε και προηγουμένω. Έχουμε ίδιε διαστάσει οθόνη όπω και στο Galaxy s 6,2 inches λοιπόν είναι η οθόνη μα, μόνο που αυτή τη φορά η ανάλυση δεν είναι και HD, είναι Full HD Dynamic AMOLED 2 επί την ονομάζει η Samsung. Ο ρυθμος ανανέωση είναι στα 120 Hz, υποστηρίζει φυσικά HDR10. 20 προ 9 είναι οι αναλογίε τη οθόνη και φυσικά προστατεύεται από Gorilla Glass Victus. Η φωτεινότητα στο Max Brightness είναι γύρω στα 860 nits, ενώ το Peak Brightness σε HDR περιεχόμενο είναι 1300 nits. Οπότε μιλάμε για μια πολύ φωτεινή οθόνη. Και μπορεί η ανάλυση να έχει πέσει και να μας κακοφαίνεται, να κακοφαίνεται σε σας, να κακοφαίνεται και σε μένα. Η αλήθεια είναι ότι σε αυτές τις διαστάσεις 6,2 inches με αυτήν την ανάλυση, το ppi είναι στα 421, οπότε μιλάμε για ένα πολύ υψηλό ppi που σίγουρα είναι πολύ δύσκολο να αντιληφθεί κανείς την διαφορά. Τώρα να σας δείξω και κάποια πράγματα στο μενού και στις ρυθμίσεις της οθόνης. Να σας πω ότι έχουμε δύο επιλογές για τον ρυθμό ανανέωσης. Ο βασικός ρυθμός ανανέωσης, ο οποίος είναι στα 60Hz και επεκτείνει και τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας και ο προσαρμόσιμος ρυθμός ανανέωσης ο οποίος πέφτει ως και τα 48Hz αυτό είναι μια βελτίωση σε σχέση με την περσινή σειρά σε σχέση με το S20 και αναλόγως δηλαδή με το περιεχόμενο Προσαρμόζεται ο ρυθμός ώστε να γίνεται και πάλι μια εξοικονόμηση ενέργειας. Από default η χρωματική λειτουργία της οθόνης είναι έντονη, με αποτέλεσμα να έχουμε πιο έντονα χρώματα και πιο ευχάριστα, θα λέγαμε, στο μάτι αλλά η φυσική είναι αυτή που μας δίνει πιο ε, φυσικό και πιο πιστό αποτέλεσμα οπότε σας συνιστώ να το αλλάξετε στην φυσική λειτουργία από εκεί και πέρα, στο μενού του ρυθμίσεων της οθόνη, έχουμε τα πλαίσια Edge τα οποία είναι στην ουσία η οθόνη, το Edge Panel που είχαμε από την εποχή του ε, S7 Έχουμε προστασία από τυχαία αγγίγματα, όταν η συσκευή μας βρίσκεται σε κάποιο σκοτεινό μέρος όπως την τσέπη μας, ευαισθησία της αφής την οποία μπορούμε να την αυξήσουμε σε περίπτωση που χρησιμοποιούμε κάποιο tempered glass ή κάποιο προστατευτικό οθόνης. Προφανώς έχουμε dark mode και επίσης έχουμε προστασία για ξεκούρα στα μάτια, το anti-blue light filter ή read mode αναλόγως στην συσκευή που διαθέτεται. Και εδώ πέρα έχουμε δύο επιλογέ. Είτε προσαρμογή στην οποία ρυθμίζουμε τόσο τη θερμοκρασία του χρώματο, όσο και προγραμματίζουμε πότε θα ενεργοποιείται. Αλλά έχουμε και την προσαρμόσιμη λειτουργία, κατά την οποία ανάλογα με την ώρα τη ημέρα, η συσκευή αυτόματα ρυθμίζει το πόσο θερμά θα είναι τα χρώματα. Και προφανώ έχουμε και την λειτουργία Always On. Αν δεν κάνω λάθο, ήταν η Samsung πρώτη εταιρεία η οποία εισήγαγε αυτήν την ε, λειτουργία και έχουμε τρεις επιλογές, εμφάνιση βάση προγράμματος, προγραμματίζουμε πότε θα εμφανιστεί, να εμφανίζεται πάντα ή να εμφανιστεί για 10 δευτερόλεπτα αφού κλειδώσουμε την συσκευή μας. Προφανώς με αυτή την επιλογή εξοικονομείται και μπαταρία. Και φυσικά μπορούμε να προσαρμόσουμε και το ρολόι όπως εμείς θέλουμε. Αυτά λοιπόν με την οθόνη η οποία πέρα από το γεγονός ότι έχουμε μια μείωση στην ανάλυση κατά τα άλλα μιλάμε για ένα κορυφαίο πάνελ όπως άλλωστε συνηθίζει η Samsung στις ε, ναυαρχίδες της και επίσης το γεγονός ότι η οθόνη είναι επίπεδη και όχι κριτή ξέρω ότι ε, θα βολέψει πολλούς από εσά. Σαν και η αλήθεια είναι ότι τα τελευταία χρόνια η κριτότητα στις οθόνες των ε, συσκευών της Samsung ήταν πολύ πιο ομαλή, πολύ πιο ήπια σε σχέση με τις πρώτες συσκευές με κυρτή οθόνη που είχε η Samsung. Τέλος και με την οθόνη και ήρθε η ώρα να δοκιμάσουμε τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων ο οποίος αυτή τη φορά είναι δεύτερης γενιάς ultrasonic αισθητήρα από την Qualcomm και όχι μόνο αυτό, έχει μεγαλώσει και επιφάνεια σάρωσης κάτι το οποίο θα καθιστά πιο εύκολο το ξεκλείδωμα μέσω δαχτυλικού αποτυπώματος. Για πάμε! Όπω βλέπετε και εσεί, είναι πάρα πολύ γρήγορο ο αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων και επίση δεν χρειάζεται να πατήσουμε να κάνουμε κλικ όπω άλλε συσκευέ για να εμφανιστεί το εικονίδιο για να ξεκλειδώσει. Με σβηστή την οθόνη, κατευθείαν πιέζουμε και αυτό ξεκλειδώνει. Αφού λοιπόν δοκιμάσαμε και τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων, ο οποίο είναι ταχύτατο, ήρθε ώρα να δοκιμάσουμε και την αναγνώριση μέσω προσώπου. Ε, βλέπετε εδώ πέρα ότι είναι λίγο απλά πιο αργά τα εφέ του ξεκλειδώματος αλλά επίσης να σας πω ότι πίσω από την κάμερα τώρα έρχομαι στην θέση που είμαι συνήθως στο να ξεκλειδώνω τις συσκευές μου βλέπετε, ζορίζεται πάρα πολύ πρέπει να έρθω πάρα πολύ κοντά κάτω από την κάμερα για να με πιάσει και φυσικά δουλεύει και το ανασήκωση για ενεργοποίηση αλλά λίγο πιο αργά σε σχέση με ό,τι έχουμε συνηθίσει παραδείγματος χάρη, τώρα αν φέρω δίπλα το 11T Pro και πάω στη θέση που συνήθως ξεκλειδώνω βλέπετε ότι το 11T Pro ξεκλείδωσε ενώ στο Samsung πρέπει να έρθω τόσο χαμηλά, πάρα πολύ χαμηλά για να ξεκλειδώσει, ξανά από την ίδια θέση άμεσα στο 11T Pro, εδώ πέρα έχουμε θεματάκι τέλος και με αυτό και το επόμενο κομμάτι που θα ήθελα να δοκιμάσουμε είναι ο ήχος της συσκευή μας, το στερεοφωνικό του ηχείο κόντρα στο στερεοφωνικό ηχείο του 11 TAF Pro. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το S21 μέγιστη ένταση με το 11 Pro Εγώ νομίζω ότι αυτό αρκεί, ποιοτικός ήχος και στι δύο λίγο πιο υψηλή ένταση έχουμε στο 11T Pro και σίγουρα έχουμε λίγο πιο πλούσιο ήχο η διαφορά είναι εμφανής, πιο ποιοτικό θεωρώ ότι είναι το ηχείο του 11 Taf Pro εδώ πέρασαν να απουσιάζουν λίγο τα μπάσα σίγουρα ποιοτικό ηχείο αλλά το 11 Taf Pro ακόμα καλύτερο και φυσικά η συσκευή μας πέρα από ποιοτικό ηχείο διαθέτει και πολύ καλή ποιότητα κλίσεων. Και κάτι το οποίο παραλίγο θα ξεχνούσα είναι ότι η συσκευή μας όπως και το S20 δυστυχώς δεν διαθέτει δέκτη ραδιοφώνου. Αυτό υπάρχει μόνο στην έκδοση με Stamp Dragon η οποία δυστυχώς δεν κυκλοφορεί στην Ευρώπη, κυκλοφορεί στην Βόρεια Αμερική και την Κορέα. Τώρα όσον αφορά τις επιδόσεις, η συσκευή μας εξοπλίζεται με τον Exynos 200, ένα chipset το οποίο όπως και ο Snapdragon 888 παράγεται από τα εργοστάσια της Samsung, στα 5 νανόμετρα και αυτός. Ε, Επίση, η συσκευή διαθέτει 8 GB RAM τύπου LDDR5 UFS 3.1 είναι ο εσωτερικό αποθηκευτικό χώρο, 128 και 256 κυκλοφορεί η συσκευή μα. Και ε, να σα πω ότι το σκορ στο αντούτου, να σα το δείξω κιόλα, είναι 738.000. Ε, Πολύ καλό σκορ ε, θα έλεγα. Να σα πω ότι κατά τη διάρκεια του τεστ η θερμοκρασία ανέβηκε κατά 11,4 βαθμού Κελσίου και η μπαταρία έπεσε κατά 5 ποσοστιαίες μονάδε. Ε, λίγο παραπάνω από το συνηθισμένο θα έλεγα, ένιωθε την συσκευή ζεστή. Σε αυτό θεωρώ ότι παίζει ρόλο και το γεγονό ότι είναι πολύ λεπτή η συσκευή, αλλά και το γεγονό ότι έχουμε πλαστική πλάτη και ίσω δεν κάνει τόσο καλή διάχυση ε, όσο μια γυάλινη πλάτη και είναι κάτι το οποίο είδαμε και πέρυσι με το S20 Plus και το S20 Ultra που τα έκανα και τα δύο review είδα και σας είχα πει μάλλον ότι κατά τη διάρκεια του review το S20 Plus ήταν η συσκευή η οποία ζεστάθηκε πιο πολύ από κάθε άλλη ε, από όσες έχω πιάσει στα χέρια μου το S20 Ultra διαθέτει ακριβώς το ίδιο, διέθετε το ίδιο chipset Παρ' όλα αυτά δεν ζεστάθηκε καθόλου, δεν είχα κανένα θέμα ούτε παίζοντα κάποιο παιχνιδάκι. Οπότε η διαφορά ποια ήταν από τη στιγμή που έχουμε δύο συσκευέ τη ίδια εταιρεία με ίδιο chipset. Διαφορά ήταν ότι το S20 Ultra, σαν πιο ογκώδε, πιο φαρδιά και παχιά συσκευή, είχε περισσότερο χώρο για να διαχέτει η θερμότητα, γι' αυτό και τα πήγαινε καλύτερα. Οπότε θεωρώ ότι κάτι τέτοιο συμβαίνει και με την περίπτωση του Galaxy S21. Ε, μόνο που αυτή τη φορά οι θερμοκρασίε είναι σε πιο λογικό επίπεδο και σίγουρα σε καμία περίπτωση όσο κρατάω και τη συσκευή στα χέρια μου και τη δοκιμάζω δεν ζεσταίνεται ε, καθόλου. Ακόμα και κατά τη διάρκεια του gaming οι θερμοκρασίε που έπιασε ήταν γύρω στου 41 βαθμού Κελσίου, καθώ κράτσα και κάποια screen Από εκεί και πέρα, σίγουρα η συσκευή μα είναι κάτω από τον Snapdragon 888, θα έλεγα ότι ίσως είναι πιο κοντά στον Snapdragon 865 παρά στον 888, είναι κάτι ενδιάμεσο από αυτά τα δύο chipset σε επιδόσεις. Σίγουρα θα θέλαμε κι εμείς να έρχονται οι συσκευές της Samsung, να βαρχίδει Samsung με Snapdragon 888, είναι το παράπονο των αγοραστών, των φαν της Samsung. Εγώ θα έλεγα ότι okay, υπάρχουν αυτέ οι κάποιε διαφορέ στι ε, επιδόσει. Όχι ότι το 888 ήταν το τέλειο τσίπστατ, είδαμε ότι ε, σχεδόν όλε οι ναυαρχίδε που το φοράνε ζεσταίνονται και αυτέ αρκετά φέτο. Οπότε σε αυτό το κομμάτι δεν νομίζω ότι τα πήγε και πολύ καλύτερα η Qualcomm από την ε, Samsung. Και σίγουρα σε ό,τι χρήση και να κάνει την συσκευή πλέον, τα chipset είναι τόσο ισχυρά που δεν θα καταλάβετε κάποια διαφορά το εντό εισαγωγικά κακό είναι ότι ακόμα και για το S22 φαίνεται πω ε, η Samsung θα έχει πάλι το δικό τη ε, chipset, το οποίο αναμένεται να είναι αρκετά βελτιωμένο και να κλείσει πολύ την ψαλίδα σε σχέση με, τον, με το επερχόμενο chipset τη ε, Qualcomm. Και να σα θυμίσω ότι δεν ήσχε πάντα ότι η Snapdragon ήταν ανώτερη από τους έξινους. Μέχρι και το Galaxy S7, οι έξινοι επεξεργαστέ θα πηγαίναν καλύτερα και στην μπαταρία και στι επιδόσει. Και μάλιστα, αυτήν την ιστορία σα την έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Ε, θυμάμαι είναι έναν από του μεγαλύτερου τεχνολογικού YouTuber που είχε κάνει ένα βίντεο αποκλειστικά με αυτό το θέμα και έκανε παράπονο του Samsung για ποιο λόγο στης, ε, στη Βόρεια Αμερική στέλνει συσκευέ με Snapdragon και όχι με έξινο. Και έλεγε μάλιστα ότι ακόμα και η συσκευασία του S7 Edge στην Ευρώπη είχε μαγνητικό κούμπομα και ήταν πολύ πιο ποιοτική, ενώ ήταν πολύ ε, πιο απλή στις Ηνωμένε Πολιτείε. Οπότε τα πράγματα απλώ έχουν αντιστραφεί τώρα. Δεν ξέρουμε αν το επόμενο chipset ή το μεθεπόμενο, ο μεθεπόμενος έξινος είναι ανώτερος. Οπότε μην νομίζετε ότι πάντα η Qualcomm έβγαζε ανώτερα chipset ή ότι αυτό θα συνεχίζει θα συνεχίσει να συμβαίνει και στο μέλλον. Φυσικά είναι αυτονόητο, θεωρώ, ότι μπορείτε να παίξετε τα πάντα από απαιτητικού ε, τίτλους, ό,τι κυκλοφορεί. Απλά η γνώμη μου είναι ότι γενικά, σας το έχω πει και άλλες φορές, τα smartphone δεν προορίζονται για gaming. Γιατί οι θερμοκρασίε είναι ο χθρός των ηλεκτρονικών, είναι ο της τη μπαταρία σα. Οπότε με μέτρο λίγο το gaming και ποτέ καθώ χωρίζετε την συσκευή σα. Και μια που ανέφερα την ε, φόρτιση, να σα πω ότι η συσκευή δυστυχώ δεν έρχεται με φορτιστή στην συσκευασία. Μα ειναι μόνο ένα καλώδιο καλώδιο Type-C με τα c Οπότε θα χρειαστεί είτε να αγοράσετε έναν φορτιστή που να υποστηρίζεται 25 w φόρτιση τη συσκευή. Η συσκευή μα επίση υποστηρίζει ασύρματη φόρτιση στα 15 w και αντίστροφη ασύρματη φόρτιση στα 4,5 w στα 25W δεν σπάμε και κάποιο ρεκόρ ταχύτητα ε, φόρτσης, παρόλα αυτά μέσα σε μισή ώρα μπορείτε να φορτίσετε το 55-60% της μπαταρίας της συσκευής και για μια πλήρη φόρτιση απαιτούνται περίπου μία ώρα, μία ώρα και 10 λεπτά. Από αυτονομία επίσης θα έλεγα ότι η συσκευή δεν σπάει τα ρεκόρ, κατά μέσο όρο θα σας έλεγα ότι βγάζει μία μέρα χρήσης, περίπου 6 ώρες οθόνης, Πιθανόν αναλόγω τη χρήση σίγουρα κάποιοι να βγάζουν περισσότερε ώρε οθόνη. Κάποιοι να βγάζουν και μικρότερου αριθμού ε, οθόνη. Παρ' όλα αυτά, να σα πω ότι για ένα διάστημα μια εβδομάδα ε, σίγουρα θα δείτε αυτού του αριθμού να αλλάζουν καθώ η συσκευή ακόμα μαθαίνει και προσαρμόζεται στο πώ την χρησιμοποιείτε και έτσι βελτιστοποιείται. Και η αυτονομία. Να το έχετε και αυτό υπόψη: μην πάρει κανεί συσκευή και την πρώτη με ένα, δεύτερη, απογοητευτεί από την μπαταρία. Να ξέρετε ότι βελτιώνεται με το καιρό. Και να σα δείξω και κάποιε ρυθμισούλε εδώ πέρα όσον αφορά την φόρτιση τη μπαταρία. Πάμε εδώ πέρα στην μπαταρία. Πέρα από την λειτουργία εξοικονόμηση ενέργεια, μπορούμε να ρυθμίσουμε την συσκευή μα να φορτίζει ασύρματα άλλε συσκευέ καθώ το υποστηρίζει αλλά να θέσουμε και ένα όριο κάτω από το οποίο θα σταματάει η ασύρματη φόρτιση. Η αντίστροφη ασύρματη φόρτιση. Στι υπόλοιπε ρυθμίσει μπαταρία μπορούμε να απενεργοποιήσουμε την γρήγορη φόρτιση, την εξαιρετικά γρήγορη φόρτιση ή την γρήγορη ασύρματη φόρτιση, έτσι ώστε να φτύρεται λιγότερο η μπαταρία μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα το ήθελα και από άλλους κατασκευαστές γιατί αν εγώ έχω μία συσκευή η οποία υποστηρίζει που έχω στα 65W ή στα 120W εκεί πέρα αν επιλέξω να τη φορτίσω με τον δικό της φορτιστή και καλώδιο θα τη φορτίζω πάντα με τα 65W. Εδώ πέρα, στα Samsung, εδώ και χρόνια, μπορούμε από το μενού να ρυθμίσουμε να μην πιάνει αυτήν την γρήγορη φόρτιση. Δεν χρειάζεται εγώ να σκέφτομαι να αλλάξω καλώδιο ή φόρτιστη για να φορτίσω πιο αργά την συσκευή μου και να αναγκάζομαι να έχω δύο φορτιστέ. Με τον ίδιο φορτιστή, μπορώ να φορτίζω και γρήγορα τη συσκευή μου και πιο αργά μέσα από το μενού των ρυθμίσεων τη φόρτιση. Κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου. Τέλο και με την μπαταρία, και τώρα νομίζω ότι ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για την κάμερα της συσκευής μας. Η συσκευή διαθέτει ακριβώς το ίδιο κάμερα setup με το Galaxy S20 ε, όχι μόνο η πίσω κάμερα, η κύρια κάμερα, ο τηλεφακός και η ultra-wide ακόμα και η selfie κάμερα είναι ίδια. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν διαφορές επιδόσεις ανάμεσα σε αυτές τις συσκευές. Ε, σε όλες τις κάμερες θα έλεγα, γενικά ε, μάθει πάρα πολύ ικανοποιημένο η συσκευή Βέβαια, η Ultra Wide είναι αυτή η οποία υστερεί σε σχέση με τι άλλε δύο. Η κύρια κάμερα τα πάει πάρα πολύ καλά και κατά τη διάρκεια τη ημέρα και κατά τη διάρκεια τη νύχτα. Το 2P και το 3P Zoom, το οποίο είναι υβριδικό το 3P Zoom, με άφησαν απόλυτα ικανοποιημένο και την ημέρα και τη νύχτα και το Night Mode. Η Ultra Wide κάμερα είναι χρήσιμη το βράδυ μόνο αν κάνει χρήση του Night Mode. Και εκεί πέρα να ξέρετε ότι πρέπει να έχετε και αρκετά σταθερά χέρια καθώς η κάμερά μας δεν διαθέτει ΟΙΣ και αναγκάζεστε να κρατάτε αρκετή ώρα την συσκευή άμα δεν έχετε πολύ σταθερή οι περισσότερες λήψεις θα είναι λίγο φθολές οπότε να ξέρετε ότι καλό είναι με Night Mode Snuller Wide να παίρνετε 2 και 3 λήψεις γιατί κάποιοι από αυτοί σίγουρα θα είναι κουνημένοι. Στο κομμάτι του βίντεο σε καλέ συνθήκε φωτισμού αναλόγω το τι θα επιλέξετε αν επιλέξετε Full HD, 4K και σε τι FPS, δηλαδή 4K 30 FPS θα πάει πολύ καλά, η συσκευή 4K 60 FPS πέφτει, παίζουν αυτά τα πράγματα, θα δείτε και πολύ καλά αποτελέσματα και πιο μέτρια αποτελέσματα. Αλλά το να βγάζει 4K 30 FPS και να χάνεται λίγο η ποιότητα να μην είναι τόσο καλή στο 4K 60 60fps ε, δεν είναι και κάτι το οποίο με χαλάει και ιδιαίτερα και είναι λίγο περίεργο θεωρώ αυτό το 8K βίντεο για μένα δεν είναι χρήσιμο ακόμα δεν έχουμε την σταθεροποίηση που θα έπρεπε θα μου πείτε η συσκευή έχει OIS ναι αλλά σε έχω πει πάρα πολλές φορές ότι το OIS κάνει μικροδιορθώσεις σε μικρές κινησούλες δεν βοηθάει Πολύ, όσο ακριβώ το έχετε στο μυαλό σα. Την περισσότερη δουλειά τι κάνει το ACE. Ηλεκτρονική σταθεροποίηση, ψηφιακή σταθεροποίηση. Και όταν έχουμε ένα βίντεο 8K, σημαίνει ότι απαιτείται πάρα πολύ επεξεργαστική ισχύ. Οπότε δεν αρκεί η ισχύ ενό smartphone αυτή τη στιγμή για να έχουμε πολύ καλή σταθεροποίηση σε 8K βίντεο. Και άμα δεν το έχουμε αυτό, τι να το κάνω το 8K. Πέρα από το γεγονό ότι πού θα το δω το 8K βίντεο, να το έχω στημένο σαν τρίποδα. Οκ, okay, έχει 8 8K βίντεο. Έχει εσύ 8 8K βίντεο στο κινητό σου και δεν λέει απολύτω τίποτα για μένα. Και επίση η selfie κάμερα είναι πάρα πολύ καλή. Έχει επιλογή για να φέρνει το πρόσωπό μα κοντά. Από default έτσι είναι αριθμισμένο. Και έχουμε την πιο wide έκδοση της selfie κάμερας που στην ουσία το πιο wide είναι όσο wide είναι σε όλα τα υπόλοιπα smartphone δεν είναι πιο wide σε σχέση με κάποιο άλλο απλά από default μας κάνει λίγο zoom η κάμερα και το portrait mode μου άρεσε πάρα πολύ στο νυχτερινό βίντεο, αυτό ξέχασα να σας αναφέρω τα αποτελέσματα είναι μέτρια θα έλεγα ότι σχεδόν σε ό,τι smartphone έχω δοκιμάσει δεν έχω δει κάτι ιδιαίτερο στο νυχτερινό βίντεο, οπότε κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και με το ε, S21. Αυτό που μου κάνει εντύπωση όμω είναι ότι ενώ στι φωτογραφίε, γιατί έχω κάνει συγκριτικό κάμερα ανάμεσα σε αυτά τα δύο, και αργότερα θα κυκλοφορήσω και αυτό το βίντεο, το, ενώ το S21 έχει καλύτερε φωτογραφίε με διαφορά στο 2B και στο 3B zoom σε σχέση με το 11TAF Pro και ειδικά και χωρίς night mode αλλά και με night mode στο βίντεο το 11 Pro με 2 και 3 επί zoom που είναι καθαρά ψηφιακό δεν έχει τηλεφακό τα πάει καλύτερα σε σχέση με το S21 και αυτό μου έκανε λίγο εντύπωση όπως και να έχει όμως μιλάμε για πάρα πολύ καλό κάμερα setup πάρα πολύ πάρα πολύ σίγουρα θα ικανοποιήσει την πλειοψηφία από εσάς κανένα παράπονο Οπότε νομίζω καλύψαμε και το κομμάτι της ε, κάμερας. Έτσι λοιπόν φτάνουμε στον επίλογο του βίντεο, στα τελικά συμπεράσματα. Το S21 είναι μια συσκευή που πραγματικά μου άρεσε πάρα πολύ. Ε, όσο δεν κρατάω στα χέρια μου τόσο πιο πολύ μου αρέσει και μου λείπει το γεγονός ότι απουσιάζουν πλέον αυτές οι συσκευές. Πάμε στις 6,67, πάμε στις 6,89... Σε λίγο θα ξεπεράσουμε και τις 7 ίντσες στις ναυαρχίδες. Μου τη δίνει λίγο το γεγονός ότι δεν υπάρχει κόμμα συσκευή που να έχει top χαρακτηριστικά. Βλέπουμε ότι ακόμα και το S21 έχουμε κάποιο κουτσούρεμα στα χαρακτηριστικά σε σχέση με το Ultra. Θα ήθελα πραγματικά οι εταιρείε να βγάζουν συσκευές με ακριβώς ίδια χαρακτηριστικά σε διαφορετικό μέγεθος. Έχει την ε, ναυαρχίδα σου, βγάλε δύο εκδόσει με ακριβώ τα ίδια χαρακτηριστικά. Δεν θέλω να μου ρίξει την ανάλυση. Δεν θέλω να μου αλλάξει κάμερε. Δεν θέλω να μου βάλει πλαστική πλάτη. Δεν θέλω να έχω πίπεδο οθόνη αντί για κυρτή Εντάξει, αυτό είναι <laughs> θέμα γούστου. Αλλά δεν μου αρέσει αυτό που κάνουν ε, οι εταιρείε. Και θα ήθελα πραγματικά αλλάξει. Σίγουρα η συσκευή είναι μια κορυφαία πρόταση. Αλλά δεν μπορεί να πει κανεί ότι είναι και μια μεγάλη αναβάθμιση σε σχέση με το S20. σα ίσα που είδαμε ότι σε κάποια χαρακτηριστικά είναι και υποβάθμιση, όπω η ανάλυση τη οθόνη, η ποιότητα των υλικών και η γκριτότητα τη οθόνη που, αυτά, που αυτό εντάξει, okay, είναι υποκειμενικό. Οπότε είναι μια συσκευή που σίγουρα προτείνω, δεν την προτείνω σε κάποιον που έχει ήδη το Galaxy S20. Αυτά λοιπόν από μένα. Ελπίζω να μην ξέχασα τίποτα. Ελπίζω να σας βοήθησα να ήταν χρήσιμο για σας το βίντεο. Αν σας άρεσε φυσικά κάντε και μια κοινοποίηση γιατί βοηθάει το κανάλι. Και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Και φυσικά αν σας άρεσε το βίντεο μου μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.